που έχει μεγάλη σημασία, με δεδομένη και την αγάπη μας στα ζώα, είναι ότι υπάρχει πάντα η κουβέντα τι γίνεται με τη μεταδοτικότητα του ιού στα ζώα ή από τα ζώα, και μιλώ για τα ζώα συντροφιάς, έτσι. Φαίνεται ότι έχουμε ένα ακόμα βεβαιωμένο περιστατικό μετάδοσης κορονοϊού από άνθρωπο σε σκύλο. Ζητούμενο ακόμα και μη αποδεδειγμένο είναι και το αντίστροφο. Σκύλος με κορονοϊό εντοπίστηκε στην Αγγλία. Με τα διαθέσιμα στοιχεία να δείχνουν ότι ο σκύλος προσβλήθηκε από τον κορονοϊό από τους ιδιοκτήτες του που είχαν προηγουμένως βρεθεί θετικοί. Τα ζώα πάντως, αντίθετα με τους ανθρώπους, παίρνουν τον δικό τους κορονοϊό πολύ ελαφρά. Η αλήθεια είναι ότι δεν προκαλεί υπολογίσιμα συμπτώματα αρκετά το δικό τους στέλεχος. Οι ειδικοί συμβουλεύουν τους ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς να πλένουν τα χέρια τους τακτικά, κυρίως πριν και μετά την επαφή με τα ζώα. Το θέμα απασχόλησε εκτινία τους που συνεδρίαζε στις Βρυξέλλες σήμερα. Εκεί συμμετέχει και η πρόεδρος των Ελλήνων Κτηνιάτρων. Είμαι στις Βρυξέλλες, στη Γενική Συνέλευση της Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Κτηνιάτρων. Ανάμεσα στα θέματα τα οποία συζητήσαμε και αφορούν τον κλάδο, είναι και το θέμα του COVID-19. Δεν είναι το μοναδικό περιστατικό. Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν αναφερθεί τουλάχιστον 20 περιστατικά. Αυτή την περίοδο ο σκύλος αναρρώνει, ενώ οι Άγγλοι λένε πως δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι το ζώο ήταν υπεύθυνο για τη μετάδοση της νόσου στους ιδιοκτήτες του ή ότι τα κατοικίδια μπορούν να μεταδώσουν τον ιό στους ανθρώπους. Ο ιός είναι πολύ δύσκολο αυτό. Πρέπει να μεταλλαχθεί πάλι για να μπορέσει από το συγκεκριμένο ζώο να γυρίσει πάλι στον άνθρωπο. Είναι πολύ δύσκολο. Ίσως πάρει και πολλά χρόνια να μπορεί να μεταδοθεί στα ζώα. Οι γιατροί λένε πως είναι πολύ σπάνιο να μολυθούν σκύλοι και συνήθως παρουσιάζουν μόνο ήπια κλινικά συμπτώματα. Άλλωστε και ο σκύλος που εντοπίστηκε με κορονοϊό εντοπίστηκε τυχαία αφού εξεταζόταν για άλλη πάθηση. Σε κάθε περίπτωση, οι κτηνίατροι συστήνουν να μην μένει το κατοικίδιο με τον ιδιοκτήτη όταν αυτός νοσεί. Όταν σε μια οικογένεια υπάρχει κάποιος θετικός ιδιοκτήτης, ο κηδεμόνας του ζώου είναι θετικός, καλό θα ήταν το σκύλο να τον περιποιείται κάποιος άλλος. Το κρούσμα έχει αναφερθεί στον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων, ενώ υπήρξε και ένας πολύ μικρός αριθμός βεβαιωμένων κρουσμάτων σε κατοικίδια σε άλλες χώρες στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και την Ασία. Τονίζουν πως από το σκύλο στον άνθρωπο η νόσος δεν μεταδίδεται.